Ωστόσο, κύριε Αναγνωστόπουλε, εμείς θα μείνουμε μαζί για να μας πείτε λιγάκι για αυτό το νομοσχέδιο τώρα για την προστασία του καταναλωτή. Το οποίο τι περιλαμβάνει, τι είναι επί της ουσίας, έτσι για να καταλάβουμε. Πώς θα προστατευτούμε. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή αφορά ένα σύνολο διατάξεων που δεν αφορούν με την καταναλωτική νομοθεσία. Είναι πρόκειται περί ενός ερανιστικού νομοσχεδίου, δηλαδή ενός νομοσχεδίου που λύνει αρκετά ζητήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μερικά από αυτά αφορούν τα θέματα καταναλωτή. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, το οποίο τέθηκε και προηγουμένως από τον κύριο Κεσέ, είναι το ζήτημα της καταπολέμησης των παραπλανητικών εκτόσεων. Είδατε λοιπόν ότι τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των εκτόσεων προσφορών, παρότι στην αρχή δέχτηκαν μια σφοδρή κριτική ότι θα αυξήσουν τις τιμές για τον καταναλωτή, έδειξαν ότι μειώνουν τις τιμές για τον καταναλωτή, ακριβώς επειδή πολλές φορές οι εκπτώσεις και ιδίως οι παραπλανητικές εκπτώσεις είναι το όχημα των ανατιμήσεων. Όσο και αν φαίνεται κάπως οξύμορο αυτό, στην πραγματικότητα, όταν θέλουμε να κάνουμε μια αύξηση, πολλές φορές κάποιος θέλει να κάνει μια αύξηση, συνήθως το κάνει προφασιζόμενος ότι κάνει εκπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αντιμετωπίσει συστηματικά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, ο οποίος έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή, να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο το πλουστάσιο της πολιτείας που έχει να αντιμετωπίσει αυτή την εικόνα. Θέτει τον κανόνα των 30 ημερών. Ο κανόνας των 30 ημερών ήδη εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό, έχουν μπει αρκετά πρόστιμα. Απλώς προβλέπει ότι θα μπορέσει αυτός ο κανόνας να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά με όριο στις 60 ημέρες, δηλαδή να μνημονεύει ο έμπορος την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 60 ημερών, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προοδευτική μείωση τιμών. Δηλαδή δεν θα έχει κάνει καμία αύξηση τιμών. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι προμοτάρουμε τις πραγματικές εκπτώσεις, προμοτάρουμε και διευκολύνουμε τις εκπτώσεις οι οποίες οδηγούν σε προοδευτική μείωση τιμών, κάτι περιμένουμε να συμβεί μετά τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού. Και άρα με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε bonus, θα δώσουμε δυνατότητα σε αυτούς που κάνουν πραγματικές εκπτώσεις να τις κάνουν σωστά. Κίνητρο. Και θα αποτρέψουμε παράλληλα αυτούς που κάνουν πλασματικές εκπτώσεις και κάνουν αυξήσεις τιμών, προφασιζόμενοι ότι κάνουν εκπτώσεις, θα λοιπόν σταματήσουν. Εσείς θέλετε να καταπολεμήσετε το ότι ένα πακέτο μακαρόνια κάνει 1 ευρώ. Το πηγαίνω στο 1,30 και μετά από 3 εβδομάδες το βάζω με έκπτωση 1,10. Στην ουσία έχει έκπτωση 20 λεπτά, αλλά στην πραγματικότητα έχει αύξηση 10. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε ότι αγοράζουμε ένα προϊόν 5 ευρώ από 10 ευρώ. Ναι. 5 ευρώ όφελος λέει συνήθως, ναι, το καρτελάκι. Ανεβάζει την αρχική τιμή στα 12 ευρώ και λέει 6 ευρώ. Πάλι 50% και σου λέει 6 ευρώ όφελος. Έχει αυξήσει λοιπόν την τιμή από τα 5 στα 6, αλλά σου λέει ότι έχει μεγαλύτερο όφελος. Όχι 5 που είχες πριν, έχεις 6. Είναι αυτό που λέμε η αρχική τιμή. Ότι όλοι ανεβάζουν την αρχική τιμή και μετά να φαίνεται μεγαλύτερη αυτό, λοιπόν, έκπτωση. Λοιπόν, το φούσκωμα τη αρχική τιμή είναι το όχημα τη μετακύληση ανατιμή στον καταναλωτή. Με την νομοθεσία η οποία έρχεται. Ναι, αλλά στην ουσία έξω πώς θα γίνει? Πρακτικά, με πολύ αυστηρό έλεγχο και μάλιστα με ηλεκτρονικά μέσα. Ξέρετε, AI το καταλαβαίνω. Τα εποπτικά. Ράφι-ράφι δεν γίνεται. Ράφι-ράφι δεν γίνεται πράγματι. Θα ήταν πολύ δύσκολο με έναν απαρχαιωμένο τρόπο του επιτόπιου ελέγχου να αντιμετωπίσει αυτές τις εικόνες. Υπάρχουν ψηφιακά πλέον μέσα τα οποία μας επιτρέπουν σε real time, σε πραγματικό χρόνο, να ελέγχουμε αυτού του είδους πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Άρα πολύ, τα ελέγχουν οι υπολογιστές. Μακάρι. Έτσι είναι. 70.000 κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι, φαντάσου τώρα. Πόσο πολύ θα βοηθήσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.